Φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, καλωσορίσατε στο νέο μας επεισόδιο CBF Podcast και μαζί μας έχουμε έναν θρύλο του Κυπριακού Μπάσκετ, a legend of Cyprus Basketball, Chris Mercouri. Chris, καλωσόρισε στο podcast μας. Γεια σου, Ρόδε. Thank you για το κάλεσμα και για τα καλά σου λόγια. Είπα ότι είσαι legend διότι έχεις αγωνιστεί σε τόσες πολλές ομάδες, έχεις πάρει τόσους πολλούς τίτλους, αλλά είσαι και μέντορας για παιδιά, για νεαρά κορίτσια που παίζουν και είσαι και υπόδειγμα. Νιώθεις ότι ισχύει αυτό? Σωστά ή λάθος το λέω? Να είσαι καλά, ναι. Να σου πω, σίγουρα έχει τώρα 32 χρόνια. Δηλαδή και εγώ ξεκίνησα στα 14 μου και τώρα, okay, 47 χρονών. Και αυτό χαίρομαι που μου δίνεται και ξανά ευκαιρία τώρα πηγαίνοντας στον κεραυνό, κάπως έτσι σαν returning home, γιατί εντάξει έπαιξα για τον κεραυνό σε πολλά ωραίες στιγμές και εποχές. Και μου δίνεται έτσι ευκαιρία να είμαι τώρα συμπαίχτια με κορίτσια που ξέρω πώς νιώθουν, γιατί ήμουν και εγώ σε την ηλικία όταν ξεκίνησα. Ήσουν στην αναγέννηση πέρσι, πρωταθλήτρια και κυπελούχος. Ναι. Πιστεύαμε ότι θα σταματήσεις να παίζεις, αλλά επέστρεψες φέτος στον κεραυνό. Πόσα χρόνια ακόμα θα παίζεις μπάσκετ, Chris? Wow. Νομίζω πλέον είναι ερώτηση που έπρεπε να την, ή μπορώ να την απαντήσω. Να σου πω, όταν είχαμε μιλήσει και στο γήπεδο, όταν κατακτήσαμε πέρσι τον τίτλο με την αναγέννηση, σίγουρα ήταν η σκέψη στο να σταματήσω και έτσι ήταν ωραίος τρόπος, πες, να σταματήσουμε. Την έννοια με ξανά τίτλους, ωραία να τελειώνεις την καριέρα σου όταν είσαι στα high, έτσι λένε. Αλλά στο τέλος, μετά από κάποιους μήνες, είδα ότι ακόμα το χρειάζομαι τον μπάσκετ. Δηλαδή είναι η ζωή μου, είναι και ήταν πάντα such a big part of my life. Που δεν είναι εύκολο μετά από τόσα χρόνια απλά λες «Οκέι, σταμάτησα και δεν κάνεις κάτι». Και ίσως δεν ήμουν σωστά προετοιμασμένη με το τι κάνω μετά. Και έτσι, πηγαίνοντας πίσω στον κεραυνό, ήταν κάπως έτσι έναν ωραίο τρόπο για έναν like slowing down, όχι slowing down, απλά χωρίς το σκοπό με πρωταθλητισμό και τέτοια. Ναι, ναι, τα υψηλές προσδοκίες, τα high expectations για να παίζεις το... Ναι, και ένιωθα ότι θα μπορούσα να δώσω, μου άρεσε ότι ο κεραυνός αποφάσισε να κρατήσει ζωντανά το γυναικείο, γιατί σίγουρα είναι, it's very sad να βλέπεις πόσες ομάδες έχουν μείνει στο γυναικείο. Που έφτασα τον καιρό που είχαμε και 10 ομάδες και 12 ομάδες, και έτσι ήθελα να υποστηρίξω αυτόν, στο να μην πεθάνει το γυναικείο, και να δώσω εγώ ότι μπορώ στα νεαρά κορίτσια που τους συγχαίρω, γιατί είναι δύσκολος ρόλος το να παίζεις και στους U18 και στους U16, ξέρω, έτσι ξαφνικά να βρέθεσαι στο γυναικείο. Είναι πολλά διαφορετικό και σίγουρα θέλει πολλή δουλειά. Πώς είναι να ανταγωνίζεσαι νεαρά κορίτσια από πλευρά σωματικό? Διότι ξέρεις, ο λόγος που σταματάει οι αθλητές δεν είναι επειδή βαριούνται τον μπάσκετ, είναι επειδή δεν αντέχουν να παίζουν σε ψηλό επίπεδο. Εσύ έχεις περάσει το θεωρητικό όριο που ο κόσμος συνήθως σταματά. Εσύ πώς αντέχεις σωματικά, πώς διατηρήσεις σε αυτήν την κατάσταση για να παίζεις μαζί τους? A very good question, Bale. Να σου πω. Εγώ είμαι πολλά στο, it's all about, you know, the growth mindset. Να είσαι, να πιστεύεις ότι όντως μπορεί να κάνεις το impossible possible, το αδύνατο δυνατόν. Είμαι πολύ active σαν άνθρωπος anyway, αλλά νιώθω ότι αυτό που έχω μέσα μου, the positive thinking, the energy, με κρατεί πραγματικά στο να συνεχίζω. Νομίζω, δεν νιώθω, όταν λέω την κούραση,
Για μένα το μπάσκετ είναι η ξεκούρασή μου. Ναι. Ναι, σε καταλαβαίνω, ναι. Πριν σε ρωτήσω για ένα πρόγραμμα το οποίο σπούδασες και πήρες το δίπλωμα, θέλω να μου κάνεις ένα walkthrough το cabinet, το trophy cabinet που βρίσκεται δίπλα σου. Τι είναι αυτά τα τρόπαια, οι μπάλες βλέπω, μετάλλια, τρόπαια. Θα σε ρωτήσω φυσικά και μετά για την καριέρα σου που έχεις παίξει και τα λοιπά. Αλλά πες μου, εκεί έχει κάτι που ξεχωρίζει από εκείνα τα έπαθλα, για να ξέρει και ο κόσμος τώρα που είμαστε στην αρχή της ένδειξης. Τι βλέπουμε. Για να είμαι ειλικρινής, ναι, this is a whole life. Δηλαδή, έχω από το στον αξι... που ξεκίνησα τον αθλητισμό, εντάξει, από την Αγγλία βασικά, στο σχολείο ήμουν πάντα σε όλες, οτιδήποτε, είτε ποδόσφαιρο, χόκι, στο κολύμπι, ήμουν πάντα σε ομάδες του σχολείου. Και μετά όταν ήρθα στην Κύπρο το 1987, λόγω του ότι δεν ήξερα ελληνικά, είχαμε πάει στην Αμερικάνικη Ακαδημία εδώ στη Λάρνακα, και αμέσως η γυμνάστρια μου τότε, my PE teacher, η κυρία Ελίνα Αδάμο, που την έχω so special to me because she was the one who pushed me στο να βρω ομάδα να παίξω μπάσκετ, ήταν το ξεκίνημα μου εκεί για την αγάπη για τον μπάσκετ, ας το πούμε, στην καλαθόσφαιρα. Ξεκίνησα, ναι, από το 1987, και εδώ τα τρόπια είναι από ομάδες, είναι από... Έχω, ας πούμε, τα 5 που τα 7 χρόνια που ήμουν στο σχολείο ήμουν αθλήτρια της χρονιάς, γιατί είπα σου, ήμουν σε όλα, είτε βόλεϊ, είτε στίβων, είτε... Σε αυτόν ήταν the history of the energy and the being an athlete. And then, Θα σε ρωτήσω και μετά σε λίγο για την καριέρα σου. Θέλω να μάθω και πού έπαιξες και με ποιες ομάδες και τι έχεις κατακτήσει και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσουμε και για το FIBA Players Mentorship Program, το οποίο πήρες πρόσφατα από τη FIBA. Μου έλεγαν από την Ομοσπονδία ότι είναι big deal αυτό το πράγμα, είναι μεγάλη υπόθεση. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα και γιατί το έκανες και τι θα κάνεις με αυτό, πώς θα βοηθήσεις τον μπάσκετ μας. Ωραία. Βασικά η FIBA αποφάσισε, είναι κάτι καινούριο το πρόγραμμα αυτό, μιας και υπάρχουν 213 national federations, ήθελε η FIBA, το κάθε federation, να υπάρχει ένας players mentor. So, έτσι έκαμε launch αυτόν το καινούριο program. Και στην Κύπρο η Ομοσπονδία μας έπρεπε να επιλέξει μια one female representative και ένα male. Ο Βασίλης ο Κούνας είναι αυτή τη στιγμή στην... μπορεί να το ολοκληρώσει και αυτός. Λοιπόν, και αυτό το πρόγραμμα είναι specific στο to support our young players on and off court. Δηλαδή, σίγουρα παίζοντας μπάσκετ, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, στο τι γίνεται έξω. Δηλαδή, ένα νεαρό παιδί που έχει και το pressure του σχολείου ή μετά στο τι θα κάνει στη συνέχεια, στις σπουδές. Η FIBA θέλει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά στις αποφάσεις τους στο να συνδυάζουν την πορεία τους στον αθλητισμό και στο education κομμάτι. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά αυτά θα τα προσεγγίζεις είναι μέσω του μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή θα είναι παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ που θα τους κάνεις mentorship για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Ναι, βασικά είναι our elite youth, οι οποίοι δείχνουν από μικρές ηλικίες το Ναι. ταλέντο που έχουν και ταυτόχρονα είναι στο... έχουμε και στο κομμάτι στις γυναίκες με την έννοια ότι να προωθούμε να μην σταματά τον μπάσκετ. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα, ας πούμε, έχει έτσι αυτό το stereotype ότι όταν μετά κάνεις έναν παιδί, σταματάς your career, ας πούμε.
Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν το dual career, να υπάρχει και ο αθλητισμός και η ζωή έξω από τον Ναι. μπάσκετ ταυτόχρονα. Αυτό το πρόγραμμα έχει αποτελέσματα θετικά σε άλλες χώρες, δηλαδή το αποτέλεσμα τι θα είναι. Ξέρουμε παραδείγματα από άλλες χώρες που έχει βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα. Θα σου πω, βασικά είναι, είπα σου, κάτι καινούριο. Υπάρχει ένα hub τώρα που είμαστε μέσα με άλλες χώρες to share ideas of πώς όντως λειτουργεί με την ομοσπονδία της κάθε χώρας. Και βασικά ο Dirk Nowitzki, που είναι ο chairperson της Players Commission, συχνά κάνουμε, ας το πούμε, κάποια σεμινάρια, έτσι, get together to share, ας πούμε, the next steps και πόσο ο καθένας έχει προσεγγίσει αυτό. Και βασικά τα παιδιά, επειδή παράδειγμα είχαμε και τον Maximum που την ΑΕΚ, παράδειγμα, που είχε αυτή τη σκέψη για να πάει και Αμερική, τους, ναι. Είναι η βοήθεια στο τι ακριβώς άλλον υπάρχει. Τι ακριβώς είναι, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Για παράδειγμα, εσύ είσαι τώρα mentor στο πρόγραμμα της FIBA, έχεις πάρει το δίπλωμα, εσύ και ο Βασίλης ο Κούνας που θα είναι σύντομα και αυτός. Ποιο είναι το process, η διαδικασία? Κάνε μας έτσι ένα βήμα προς βήμα, τι γίνεται. Ήταν a one-year course, το οποίο έχει το ένα κομμάτι ήταν για το athlete lifestyle. Το άλλο ήταν το FIBA Off-Court Guide, το οποίο έχει να κάνει είτε με το the pressure of the media, the financial aspect, and the life skills and the well-being of an athlete. Και υπήρχε ένα assignment το οποίο θέλαμε να καλύψουμε τα educational opportunities που υπάρχουν για τους αθλητές μας στη χώρα μας. Το οποίο όντως θέλει η FIBA να προσπαθήσει, ας πούμε, να βοηθήσουμε τους αθλητές μας να υπάρχουν και τα opportunities στη χώρα που είναι. Και σίγουρα στην Κύπρο πιο δύσκολο, γιατί βλέπουμε τα νεαρά μας παιδιά που φεύγουν είτε για Αμερική ή για άλλες χώρες, γιατί ακόμα δεν έχουμε τόσα opportunities όπως θα θέλαμε για να προωθήσουμε τον μπάσκετ και στην Κύπρο σε αυτά τα ψηλά επίπεδα. Έχεις περάσει πολλά στο Κυπριακό μπάσκετ, ειδικά στο γυναικείο, έχεις ζήσει πολλά. Βλέπεις σήμερα οι προοπτικές να είναι καλύτερες ή χειρότερες από ό,τι ήταν παλιά, με βάση και τη δουλειά που έχεις να κάνεις? Να σου πω, σίγουρα δεν μπορείς να συγκρίνεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορεί να γυρίσεις πίσω τον χρόνο και να λες ότι ήταν καλύτερα τότε όταν είχαμε περισσότερες ομάδες, ειδικά στο γυναικείο, αλλά μπορεί να δεις τώρα ότι υπάρχουν περισσότερα opportunities για μικρές ηλικίες. Δηλαδή, τότε δεν είχαμε ακαδημίες. Τώρα από 4-5 χρονών έχει πολύ opportunity για να δουλέψουν τα skills από μικρές ηλικίες. Εντάξει, κάθε εποχή. Και το gender balance και το gender inequalities που υπάρχει, βλέπεις στην Κύπρο να είμαστε σε καλύτερη φάση σήμερα, μιλώντας πάντα για τον μπάσκετ από ό,τι πριν 10, 15, 20 χρόνια? Εννοείται ότι έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Έχουμε πολλή δουλειά. Για το gender issue, νομίζω πάντα να υπάρχει δυστυχώς ένα discrepancy between male and female. Αλλά και στο γυναικείο νομίζω there are better opportunities τώρα to continue, let's say, a basketball career. Αλλά εντάξει, βλέπουμε και στην Κύπρο ότι όταν παίζεις μπάσκετ είναι ταυτόχρονα με κάτι άλλο. Δηλαδή, π.χ. και εγώ είμαι δασκάλα και ταυτόχρονα παίζω μπάσκετ. Δηλαδή, το μπάσκετ κάπως στο γυναικείο ειδικά είναι σαν δεύτερο κομμάτι. Είναι σαν σε άλλες χώρες θα το θεωρούσε κάποιος σαν χόμπι. Εμείς συνδυάζουμε
two professional, let's say, careers in one. Είναι καλά στο... τα... Ναι, sorry, Chris. Ήταν να πω, αν είμαστε στο σημείο να πεις ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή μπορεί μια γυναίκα απλά να το ακολουθήσει σαν their profession and their professional basketball player. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό οι νέοι που παίζουν μπάσκετ πάντα, επειδή σε αυτούς απευθυνόμαστε, να επιδιώκουν να σπουδάζουν στο εξωτερικό, διότι ανάφερες στην Αμερική. Τους βοηθά να πάνε στην Αμερική να σπουδάσουν ή θεωρείς ότι αν θέλουν να παίξουν μπάσκετ είναι να δουν επιλογές πιο κοντά στην Κύπρο. Εσύ τι θα τους συμβούλευες? Εμείς είπαμε και σίγουρα και η ΦΥΠΑ έτσι, εμείς να καθοδηγούμε τους αθλητές, αλλά όχι να σίγουρα to, τους λέμε τι να to, you know, to impose their, to ναι, encourage ναι. them to choose elsewhere. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να δούμε όντως τα opportunities που μπορεί κάποιος αθλητής να to follow in their own country. Αλλά αυτή τη στιγμή είπαμε σίγουρα κάπως άλλο το οποίο δεν μπορείς να... Εν είμαστε σε ακόμα στη φάση που μπορείς να πεις όντως συγκρίνεται η... Είπες, είσαι... Okay, ναι, ξεκάθαρο. Σου εύχομαι και σένα και του Βασίλη να δουλέψετε σε αυτό το τομέα, διότι η διασύνδεση του σωστών βημάτων των νεαρών παράλληλα με το μπάσκετ είναι κρίσιμο. Το dual career και το the second career είναι πολύ σημαντικό. Άρα εύχομαι να τα πάτε πολύ καλά. Chris, είπες, είσαι δασκάλα στο American, έτσι, της Λάρνακας, όπου ήσουν και μαθήτρια, αν κατάλαβα νωρίτερα. Ναι, that's right. Είμαι και graduate. Η αλήθεια, για 20 χρόνια, 21 χρόνια μου στη Λευκοσία, στο Junior Senior School. Και τώρα από πέρσι ήρθα... Α, πέρσι. Δύο φορτήτα home, πίσω στο σχολείο μου. Εσύ μένεις Λάρνακα, έτσι. Λάρνακα είναι το σπίτι σου. Σωστά. Μένω Λάρνακα, ναι. Άρα και... γλιτώνεις το commute πλέον, μετά από 20 χρόνια. Γλιτώνω το commute, αλλά περισσότερα ήταν μια κίνηση που έκανα και για τα παιδιά μου. Έχω 3 children, ηλικίες τώρα 10, 12, 14. Και εντάξει, για αυτούς, γιατί ήταν μαζί μου στο σχολείο στη Λευκοσία, σίγουρα για το παιδί να ταξιδεύει και να μην έχει σωστό social life. So, ήταν μια κίνηση που έκανα και για τα παιδιά μου, αλλά ταυτόχρονα για μένα, I'm very, very happy. Νιώθω ότι τι I've returned to my school που μεγάλωσα, που μου έδωσε τον μπάσκετ. Έχω νιώθω big connection με το American Academy μπάς στο κομμάτι της επιτυχίας μου, ας το πούμε, στον αθλητισμό. Because they pushed me to... και σε όλα τα κλίματα, αλλά ειδικά στον μπάσκετ, ότι πρέπει να βρω ομάδα να παίξω. Και με τα λόγια αυτά της γυμνάστριας μου τότε, είμαι ακόμα εδώ. Τι διδάσκεις σήμερα, Chris? Είμαι primary school teacher, so αυτή τη στιγμή έχω grade 2 που είναι 7 με 8 χρονών. So, okay. I teach everything. Ναι. Ήρθες στην Κύπρο στα 12, αν κατάλαβα. Γιατί ήρθες στην Κύπρο? Γονιός Κύπριος, ο πατέρας? Πες μας λίγο το origin σου. Εντάξει, είναι και οι δύο από την Κύπρο. Ο πατέρας μου από το Βαρόσι, η μητέρα από το Παραλίμνη. Okay. Very nice. Yeah. And, εντάξει, είχαν πάει στην Αγγλία τότε με δουλειές, μετά ήταν η εισβολή. Επιστροφή η μητέρα στην Κύπρο, ζούσαμε Πρωταράν. Τον καιρό εκείνον έκαναμε commute τον Πρωταράν στη Λάρνακα στο σχολείο. Είπα σου, μιας και δεν ξέραμε ελληνικά. Και ευτυχώς μας βοήθησε πολύ η μητέρα μου για να πάμε σε ιδιωτικό σχολείο. Και η αλήθεια τότε, όταν ήθελα να ψάξω ομάδα για τον μπάσκετ, ήταν δύσκολο, γιατί αφού ζούσα Πρωταράν, οι ομάδες οι περισσότερες, όπως και τώρα είναι στις πόλεις, δεν είχαν κάτι στην περιοχή μου. Αλλά μετά ήταν η δημιούργηση του Κεφαλόβρυσου Κυθρέα, το οποίο ξεκίνησε στη Δερίνια.
Και έτσι από 13-14 χρονών άρχισα να πηγαίνω από πρωτερά δερίνια στο να παίξω στο Άρα κεφαλό έπαιξε Κυφραία. πρώτη φορά μπάσκετ στον Ναι. Κεφαλόπιστο Κυφρέα στα Μάλιστα. 14 σου, δηλαδή μιλούμε Ναι. δεκαετία του 80, έτσι. Ναι, ήταν Έγινε. 88. Ναι. 88. Μου έλεγες για ένα δημοσίευμα ότι σε παρομοίασε με τον Αρβίτα Σαμπόνης ο δημοσιογράφος τότε. Ναι, να σου πω. Έχω εφημερίδες που των καιρών αυτών, τις οποίες δηλαδή είναι κίτρινες, αλλά έχω φωτογραφίες, έχω... Και απλά κάθε χρόνο έλεγα όταν σταματήσω μπάσκετ θα κάνω αυτά τα αλμπούμ, να τα βάλω όλα μέσα και δυστυχώς Πλά... αφού παίζω, παίζω, απλά Ναι. μαζεύονται παλιές εφημερίδες, καινούργιες εφημερίδες. Αλλά ναι, είχα βρει έναν κομμάτι εδώ που γράφει ότι έβαλα 48 πόντους. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμούμαι αυτόν, αλλά ήταν των καιρών, βλέπω εδώ 10 ομάδες, ήταν η ΑΕΛ, Κεραυνός, Αχιλλέας, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Κεφαλόβρυσος, Αναγέννηση, ΕΦΑ, Ολυμπιάδα. Ναι. Και είναι, ξέρεις, για να είμαι ειλικρινής, τώρα που ήταν να βρεθούμε να μιλήσουμε, βρήκα πολλά πράγματα που με πήραν πίσω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές απορίες να κάνω και έτσι θέλω να τις βάλω λίγο μπροστά, διότι έχω πολλά που θέλω να σε Ναι. ρωτήσω. Ναι. Θυμάσαι, over the head, πόσες ομάδες έχεις, με πόσες ομάδες έχεις παίξει? Να σου πω, ήταν ξεκίνημα Κεφαλόβρυσος. Μετά είχα πάει Αγγλία και είχα την ευκαιρία να παίξω για το πανεπιστήμιο μου και μετά regional games και να αντιπροσωπέψω την Αγγλία στα Buse Games για 2 χρονιές. Σε ποια Προφόρησα games, τα σπουδές. University Games, τι ήταν αυτό? Μπράβο, όταν μετά παίζεις από το university, μετά σε επιλέγουν, πάεις για regional games και επιλέγουν αθλητές. Και μετά κάνεις represent the British University Sports Association, σε κάνεις represent your country. Και παίζει England, Scotland, Ireland and Wales. Και κάνουν host αναλόγως, δηλαδή το 97-98, τόσο που είχα παίξει, ήταν host η Αγγλία και μετά η Ιρλανδία. Μετά έρχοντας πίσω στην Κύπρο το 2000, όταν είχα τελειώσει τις σπουδές μου, τότε ήρθα σε έναν in-between stage που ήδη είχαν ξεκινήσει στο μπάσκετ και αυτό σου είπα τότε σε έναν interview που κάναμε για το ποδόσφαιρο, υπήρχε φίλος μου που ήταν προπονητής ποδοσφαίρου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος μου είπε, έχω ομάδα, αφού δεν είσαι στον μπάσκετ αυτή τη στιγμή, είναι να παίξεις την ομάδα μου. Και ήταν μια καλή τελικά, ας το πούμε, Έπαιξες κίνηση, γιατί ποδόσφαιρο, λέω. πήραμε πρωτάθλημα. Για Ναι. πες. Έπαιξες ποδόσφαιρο, λέω, εκτός από Ναι. μπάσκετ στην Κύπρο. Έβαλα Και και έναν πρωτάθλημα. τέρμα, ναι. Τι θέση έπαιζες? Left wing. Okay. Μπράβο. Με ρωτάς πώς, γιατί δεν ξέρω, όπως και στο μπάσκετ δεν έχω αριστερό χέρι, δεν ξέρω πώς κλωτσούσαμε το αριστερό, αλλά it's okay. Εύκολα τις πασούες μου. Το 2000 είχα παίξει επίσης, υπήρχε ομάδα τότε η Ορμίδια, με τον κύριο Στέλιο Ναδάμου. So, είχα συνδυάσει μετά το ποδόσφαιρο παίζοντας στην Ορμίδια μπάσκετ. Και μετά ξεκίνησε για μένα η καλύτερη, like the peak season που λένε για έναν αθλητή που ήμουν στα 24-25, ήταν ο Αχιλλέας το 2000, μαζί coach η Μπράνκα η Ράτσα. Συνέχισα στον Αχιλλέα εκεί με τον Εμίλ τον Ιούνοφ, τον coach Τάκης Μιραλάης. Και μέσα στις χρονιές αυτές στον Αχιλλέα είχαμε βρεθεί και σε finals, είχαμε καλές χρονιές. Θυμάμαι το Αχιλλέα. Και μετά... Ήταν καλή ομάδα, ναι. Ήταν καλή ναι. ομάδα ο Αχιλλέας, τότε θυμάμαι. Και πολλοί κόσμος. Πάντα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Πολύ όμορφες στιγμές. Ναι. Μετά είχα πάει στο ΑΠΟΕΛ. Ζούσα Λευκοσία αυτήν την περίοδο. Είχα πάει στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο coach ο Γιάννης ο Πέπος. Είχα τον coach Μιχάλης Τσαγκαρίδης. Η Νικολίνα η Κουζή.
Και πάλι, ωραίες στιγμές στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν η χρονιά το 2004 που που πήρα το βραβείο σαν καλύτερη female basketball player, που βγάζει η Ομοσπονδία για τους αθλητές. Ναι. Τότε ήταν μαζί με τον Πανιώτη τον Τρισόκαν. Και μετά είχα αποφασίσει για ΑΕΛ. Και Ναι. ταξίδευα από Λευκοσία στην ΑΕΛ με τον coach Παναγιώτη Γιάνναρας. Και πήραμε τότε, ήταν ο πρώτος μου τίτλος στον μπάσκετ. Ναι. Και Στην ΑΕΛ, μετά πήγες ΑΕΛ, έμεινες χρόνια στην ΑΕΛ ή έφυγες έμεινα στην... αυτή τη χρονιά το 2002-2003 και μετά είχα επιστρέψει στην ΑΕΛ το 2007-2008 και Okay. ξαναπήραμε όλους τους τίτλους εκεί. Έπαιξες την Και περίοδο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια το τότε. ωραία, ναι. Και το καλά που με θύμισες ότι και στον Αχιλλέαν είχαμε συμμετοχή σε Ναι. ευρωπαϊκό το 2000 και θυμάμαι τότε επειδή δεν είχα κυπριακό διαβατήριο. Με βοήθησε το σωματείο στο να το ψάξουμε αυτό, να το πάρω για να παίξω. Και μακάρι να αγκαλάτσω ο Νίκος ο Μανούρης που τότε στον Αχιλλέα είχαμε στατιστικά, δηλαδή έκαμε μας στατιστικά. Δεν μπορείς να φανταστείς, το κάθε παιχνίδι έχω στατιστικά, όσα χρόνια έπαιξα στον Αχιλλέα έχω τα στατιστικά από τον Νίκο τον Μανούρη που το Μπορείς να μου ξεκίνησε. βρεις ένα στατιστικό το πάνω, να μου πεις τι έκαμε στο παιχνίδι, ποιο παιχνίδι ήταν η ημερομηνία, έτσι, πάνω. 2001, 25 του Νιόβρη. Oh, funny enough, τυχαία Αύριο. τώρα, γράφει η αναγέννηση Πριν... Ερμαντσόγιας. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, εξέχασα ότι όντως υπήρχε η αναγέννηση και ακόμα τότε. Άρα Εγώ είσαι ήμουν στον στην Αθήνα. Αχιλλέα, έπεσε εναντίον του αναγέννησης 25 Ναι. Δεκάτου του 2001, δηλαδή πριν Ναι. από ακριβώς 21 χρόνια και μία μέρα. Και τι Wow. έκαμε στην το Ναι. παιχνίδι. Εντάξει, this is εντελώς τυχαία που το έπιασα τούτο και λες και εσύ 25 αύριο. Ναι, είχα βάλει 25 πόντους, δύο αμυντικά rebound, δύο επιθετικά, ίσως ακόμα Ναι. είχα 8 στα 13 τρίποντα. Wow, είχα 0 στα 3 τρίποντα, ίσως από νωρίς ήθελα έτσι να γίνω σουτέρ, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν Ναι. κάτι που θα. Και Τέσσερα ούτε ο φάουλ. Σαμπόνης, ούτε ο Σαμπόνης έβαζε τρίποντα. συμμετοχή, ναι, 36 λεπτά. Εντάξει, των καιρών κύριο, ναι, σίγουρα. Τα παιχνίδια ήταν, ας πούμε, έπαιζες 35 με 40 λεπτά. Έτσι ήταν. Ναι. Αλλά όχι όπως τώρα που υποτίθεται σωστός αθλητές παίζει 20 λεπτά. Ναι. Σωστό. Ναι. Και Οκ. Okay. συμπαίχτες. Ποιες ήταν μες στην Πολύ. ομάδα τότε, Αχιλέα, είσαι κάποιες παίχτες που βλέπεις εκεί. Εντάξει, ήταν η Ιόνοβα, η Βαλεντίνα, λόγω, αν δεν κάνω λάθος, και το 2001 πρέπει να ήταν ο coach ο Ιόνοβα μαζί Ο μας. Γούλης. Ύστερα κάποια στιγμή ήταν και η Μικαέλα. Δεν Εντάξει. ζέγκωσαν, ναι. Οκ. Μετά Οκ. το, Μετά που ούψ, το πήγες, δηλαδή, μετά ευρωπαϊκό. έπαιξες ΑΕΛ, ναι, sorry, έλεγες για το ευρωπαϊκό. Ναι. Είχαμε και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό και είχαμε πάει Ρωσία και τότε είχαμε περιπέτειες γιατί δυστυχώς λόγω του it was snowing, είχαν snowstorm, ξέρω και είχαμε μείνει στο αεροδρόμιο της Ρωσίας και επειδή δεν είχαμε ξέρεις, θέλεις βίζα και είχε λήξει το βίζα μιας και αναγκαστήκαμε να γίνει Okay. cancel το flight και κοιμηθήκαμε όλοι μέσα στο αεροδρόμιο. Wow. Ναι, στιγμή. Εντάξει, σίγουρα στα ευρωπαϊκά ήταν άλλου επίπεδου. Όσον καλή και να είμαστε εδώ στην Κύπρο σαν ΑΕΛ, τότε Ναι. είχαν διάφορες μεγάλες στο εξωτερικό, Κάμνε αλλά για νίκες όμως μένα... τη ΑΕΛ. Ήταν καλές οι παρουσίες της ΑΕΛ τότε. Ναι. Και Θυμάμαι το φοβερές γεμάτο παίχτες. Σολομονίδης με Φένερμπαχτσέ γυναικών και τα λοιπά. Ήταν σπουδαίες στιγμές όμως. Πολύ σπουδές. Η ΑΕΛ, όπως και τώρα που συνεχίζει να έχει και τον κόσμο της, έζησα πρωτάθλημα στην ΑΕΛ μέσα στο Σολομονίδη με 2.000
κόσμο, δηλαδή στο γυναικείο. Θυμάμαι. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα ξαναγίνει, θέλω να το ξαναδώ, αλλά δύσκολα ξαναγίνεται αυτό. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει να, για μένα σαν γυναίκα στο να παίζω μπάσκετ και να είμαι σε ένα γήπεδο το οποίο είναι Γεμάτο. it's Ναι. Στην Κύπρο αν amazing. ξαναγίνει. Κοίτα, θα το κάνουν κάποιοι είναι αλίστες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, κάποιοι που θα γεμίσουν το γήπεδο σε γυναικείο μπάσκετ. Έχουν το mentality του μπάσκετ. Όντως. Τι άλλες ομάδες έπαιξες, Chris? Νιώθω Εντάξει, ότι μόνο αναφορά στις ομάδες σου μπορεί να πάρουμε και 2 ώρες, αλλά οκ, okay, αξίζει. ναι, απλά μέσα σε αυτόν τον καιρό, το 2000 που ήταν η δυνατή μου χρονιά, στο πούμε, που είχα παίξει στο Αχιλλέας, στο ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΛ, μετά ήρθε η παρουσία στην Εθνική. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην Μάλτα, στην Αντόρα, στην Κροατία, στην Ελλάδα, και είναι σαν αθλήτρια ένιωθα αυτόν το I'm on my high, γιατί σίγουρα Ναι. ο κάθε παίχτης ελπίζω να έχει αυτόν τον στόχο, ότι παίζεις στο σχολείο, μετά παίζεις σωματείο, μετά έχεις στόχο να παίξεις, να κάνεις represent τη χώρα σου. Πολύ ωραία χρονιές να νιώθεις ότι you're representing your country. Δεν νιώθεις, ακούεις το national anthem της Κύπρου και κλαίεις, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Πού Ήταν έπαιξες η με την δυνατή. εθνική, που με την εθνική έπαιξες σε ΑΜΚΕ, έπαιξες σε Ναι, European Championships. στους ΑΜΚΕ. Για τις χρονιές από το 2000 στο 2007, ό,τι υποχρεώσεις είχαμε εκεί, πολύ δυνατόν support. Ήταν πάλι ο καιρός που, ξέρεις, δύσκολες στιγμές, αλλά προσπαθούσαν άνθρωποι που όντως τότε ήταν ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου. Ξέρεις, big push. Προσπαθούσαν και είχαμε επιτυχίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τώρα, αλλά είχαμε Ναι. Μετά τι, τότε. πού άλλο έπαιξες, Chris? Μετά την ΑΕΛ, όταν ήταν το 2007-2008, είχα αποφασίσει για να παντρευτώ. Και ήμουν έγκυος το 2008, όταν η ΑΕΛ, ήταν ο Λίνος ο Γαβρίου που πήγε μετά στην ΑΕΛ, γιατί είχα τον Μάριο, τον coach Μάριο Στρασουδουλίδης, μετά πήγε ο Λίνος, και μου είπε να ξαναπάξω στην ΑΕΛ, αλλά ήμουν έγκυος. Είχα και την κλίση από τον Τόνινγκ ξανά στην Εθνική, αλλά ήταν my decision to start my family. Και ίσως εκεί, γιατί είπαμε σου ήμουν στα high, ξέρω εγώ, ίσως μετά δεν είχα σκέψη για να μιλήσω ότι είναι να σταματήσω μπάσκετ, αλλά σίγουρα προς τα έξω, η Chris πλέον να κάνει μωρό, that's it. Μετά είχε δημιουργήσει η ΑΕΚ, με πήρε ο coach ο Μιχάλης ο Μιχαήλ, η Λάρνακα αποφάσισε να ξανανοίξει το σωματείο της ΑΕΚ. Και ήταν για μένα, ήταν τότε 10 μηνών ο γιος μου. Έτσι είπα, okay, you know, maybe I can get back on court. Και θυμούμαι όταν πάλι υπέροχη χρονιά. Είχαμε εντάξει, το ξεκίνησε ο coach ο Ρότζα. Μετά είχαμε την Νικολίνα, την Κουζίν. Και έκαναμε αυτή τη χρονιά στην ΑΕΚ μια πολύ όμορφη πορεία, όταν ήρθαμε δεύτερη. Και είχε πάλι κόσμο, είχαμε τη βοήθεια, το έτρεξε πολύ ο Χάρης τότε, και εντάξει ήταν ο πρόεδρος ο Άνδρεας ο Λευκαρίτης. Και μου άρεσε τόσο πολλά που έκανα αυτό το comeback. Και μετά ήταν, δυστυχώς όμως, στη συνέχεια ναι, έδωσε και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ΝΑΕΚ, αλλά τότε έμεινα έγκυος με το δεύτερον παιδί, και έτσι δεν μπορούσα να πάω μαζί τους. Μετά είχε κλείσει δυστυχώς η ΑΕΚ, και άνοιξε ο Ζήνωνας. Έπαιξα για τον coach τον Ανδρέα τον Ό,τι Σολομονίδη. είχε, Chris, επειδή είπε πριν τι ηλικίε των παιδιών σου, είναι 14, 12 και 10, δηλαδή Ναι. ήταν κοντά εκείνη την περίοδο, είχε κάνει 3 παιδιά, αλλά Ναι. παρέμεινε στο μπάσκετ Ναι. ταυτόχρονα. Πόσο δύσκολο ήταν εκείνο το πράγμα? Να σου πω, πάλι είπα σου, για μένα always είχα on mind, ας πω, δηλαδή όταν ήμουν έγκυος, ξαναγεννήσω δεύτερον,
Αμέσως είχα the drive ότι πότε να μπω ξανά στο γήπεδο. Στο πρώτο μου παιδί, ήταν το πρώτο, ήταν 10 μηνών όταν τον άφησα πες να παίξω ξανά. Ναι. Και το στο δεύτερη, μετά την δεύτερη γέννα ήταν 4 μηνών ο γιος μου. Δύσκολο για μένα δεν ήταν, γιατί είπα σου είχα αυτόν το drive. Right, I've got to get fit. I've got to lose my weight. I've got to. Και είχα αυτόν το passion, dedication να ξαναμπω στο γήπεδο. Εντάξει, δύσκολο ήταν που θύλαζα Ναι. σε στιγμές που ξέρεις, είσαι στην προπόνηση και νιώθεις ότι εν ώρα πρέπει να πάει πίσω να θυλάσεις το παιδί. Εντάξει, αυτή ήταν η δυσκολία για Αλλά το μένα. μπάσκετ σε βοήθησε όμως για Ναι, να. Άρα αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. ναι. Σε Το βοήθησε εκείνη την μπάσκετ, περίοδο. ναι, πάντα ήταν first. Ξέρω ότι για κάποιους μπορεί να λένε τι εννοώ, αλλά για μένα ήταν το μπάσκετ, μετά η δουλειά μου και μετά ήρθε η οικογένεια. Σε τη στιγμή που είχα βάλει τον μπάσκετ τόσο δυνατά στη ζωή μου, δηλαδή και από 14 χρονών που ήθελα έτσι ναι, να μπω στο γυναικείο, όταν ζούσα πρωταρά δεν είχα μέσο να πιένω στη Δερίνια. Και αν και πρέπει να το πω, γιατί δεν θέλω να είμαι a rebel, αλλά έπιανα το μηχανάκι, τη μοτόρα, και πήγαινα για να πάω προπόνηση. Γιατί η μητέρα μου εργάζεται, δεν ήταν σε φάση η μητέρα μου για να με υποστηρίξει σε αυτό που ήθελα. Και επειδή ήξερα ότι this is what I want, this is what I'm gonna do, έπιανα τη μοτόρα για να πηγαίνω πρωτορά, δεν για να πηγαίνω προπόνηση. Παράνομα. Ναι, στα Να με 14, βάλουν ναι. φυλακή τώρα. Ευτυχώς που. Όχι, νομίζω διαγράφεται το παράνομο μετά από κάποια χρόνια. Είσαι safe, μην ανησυχείς. Στην αγέννηση, μετά το Ζήνονα, έπαιξε στον Κεραυνό, νομίζω, αρκετά χρόνια. Έτσι, έκανε επιτυχίες εκεί πέρα. Μετά τον Ζήνο, είχε ξανανοίξει η ΑΕΚ, στο ξαναπία πίσω στην ΑΕΚ. Και Ναι. μετά ήταν όταν είχα κάνει και το τρίτο παιδί, την κόρη μου, που μου μοιάζει υπερβολικά. Μου μοιάζει Ναι. υπερβολικά στο χαρακτήρα, στην δύναμη της, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη Μερκούρη, στο να θέλει να πετυχαίνει πάντα σε αυτόν που, you know, she sets her heart on. Με σκοτώνει, με γερνάει, but okay, she's strong. Μετά είπα να πάω στον κεραυνό μου, όταν με πήρε ο coach ο Στυλιανίδης τότε. Μου άρεσε η ιδέα στο να επιστρέψω στους τίτλους. Δηλαδή, ο κεραυνός είχε στόχο για να κατακτήσει ξανά τίτλους. Και μου άρεσε αυτή η ιδέα ότι σαν μητέρα τώρα με τρία παιδιά μπορώ να το κάνω, μπορώ να πάω πίσω στον μπάσκετ και να ξαναζήσω αυτόν τον προαθλητισμό και στο κύπελλο. Και ήταν αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, για μένα, κάθε ομάδα που επέλεγα, έπρεπε να νιώθω ότι έχω τον λόγο που πάω. Ναι. Σε κάτι πάω κεραυνό, να ξαναζήσω αυτόν τον όμορφο και να σταματήσω. Είχα πάει στον κεραυνό, όντως επετύχαμε και τους τρεις τίτλους και αντί να είναι λόγος για μένα να σταματήσω, μου έδωσε λόγο στο να μείνω και δεύτερο χρόνο για να πετύχουμε τους ίδιους τίτλους. Το ζήσαμε και αυτό και πολλά όμορφες στιγμές, πολλά και ωραίο το κλίμα με τις συμπαίκτες μου. Εντάξει, μετά η αλήθεια που το δεύτερη χρονιά ήρθα, είπα να ξανα μείνω στην ΑΕΚ. Είπα να μην κάνω retire και να μείνω στην ΑΕΚ. Μετά είχα πάει πίσω στον κεραυνό. Εντάξει, μετά στο 2019 είχα ζήσει έναν, ας το πούμε, near death situation. Ήταν κάτι internally με τα, πώς το λες, το intestines, έντερα. Ναι. Ναι. So, ήταν μια μεγάλη, ήταν μεγάλο σοκ, ήταν μια επέμβαση, literally open, 37 ραφές, όλα αυτά. Ναι. Ίσως εκεί 2 μήνες ήμουν έξω, ήταν το Γενάρη του 2019, και σίγουρα ξανά πολλοί έλεγαν ότι «Okay, that's it, Chris, τέλειωσε». Ναι. Για μένα, για να καταλάβεις, όταν ήμουν στο χειρουργείο και τέλειωσα την επέμβαση, θυμούμαι που είδα τον γιατρό και τον ρώτησα «How long is this recovery going to take? Δηλαδή, when can I get back on court?»
γιατί that's Και how το things μπάσκετ ακόμα και σε εκείνο το near death που again, είχες I'm ήταν το telling you. κίνητρος. I was literally, όπως λαλούν, lying on my deathbed and I wanted to know how long this was going to take. Και είχα τον μπάσκετ, ίσως συγκινούμε που να το ξαναθυμηθώ, είχα τον μπάσκετ και με βοήθησε στο να βάλω στόχο να γίνω καλά για να πάω πίσω και θυμούμε τη συγκεκριμένα την πρώτη προπόνηση μετά από 2 μήνες. Μου πήρε 2 μήνες για να ξαναπερπατήσω, για να ξαναλειτουργήσουν όλα. Και θυμούμαι που μου είπε ο Στυλιανίδης, όχι να ανοίξει καμιά ραφίδα με και να τρέχουν αίματα στο γήπεδο, γιατί ήταν... Ναι. Ακόμα είναι θα σταθεί καλά και επέμενα για να πάω προπόνηση. Αυτό Okay. ήταν το... Ο γιατρός ήταν okay με εκείνο. He was like, I've got to get her well, because he could see that psychologically, Jola, I had to get back on court. Basketball, it was my healing, my recovery was basketball. Anyway, και μετά, δυστυχώς όμως μετά, που τον Μάρτι και μετά ήταν όταν ξεκίνησε το COVID και εντάξει, σταματήσαν όλα εκεί. Και μετά στην, που ξαναξεκινήσαμε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, όταν είπα να πάω στην αναγέννηση, γιατί ξανά ο coach ο Πιτάκας ήταν ξεκάθαρος στο ότι έχουμε στόχους, θέλουμε να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Και είπα, να πάω Λεμεσό, να πάω αναγέννηση και να τελειώσω εκεί. Και πηγαίνεις Λεμεσό, προπόνηση. Ήταν, πόσο βεβαίως δύσκολο ήταν στα 45, στους 46, με παιδιά μικρά να κάνεις το πράγμα. Μου φαίνεται απίστευτο. Να σου πω, είναι και ταυτόχρονα βάλε μέσα σαν δασκάλα σε ιδιωτικό το... How can I say, το διάβασμα, το να προετοιμάζεσαι και για την εργασία στο σχολείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μέσα σε αυτήν την χρονιά, αλλά να πούμε επίσης ότι σίγουρα the support that you get, δηλαδή ο άντρας μου is very supportive σε αυτό που κάνω. Όταν με γνώρισε ήμουν... ζούσα Λευκοσία και πήγαινε να λέμε σόν στην Αέλληνα να παίζω. Όταν με γνώρισε, ήξερε ότι τον μπάσκετ στη ζωή μου. Θα ήταν δύσκολο να ήμουν άνθρωπος που θα έλεγε έγινε, ας πούμε. Εντάξει, ιστορία. Okay. Για τον κεραυνό μας είπες πριν γιατί πήγες στον κεραυνό. Πόσες φορές είπες θα κάνω retire στο μπάσκετ τόσα χρόνια? Σίγουρα τουλάχιστον 5 φορές. It's okay. Συμβαίνει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, έτσι για να σε αφήσω να αναφέρεις λίγο το... Είσαι okay, Chris. Yeah, I think I'm helping on my own. Είναι επειδή σε αφήνω να μιλάς συνέχεια και δεν σε ξεκούρασα. Έχει 44 λεπτά, όφτεο. Έτσι για να φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω να μου δώσεις ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα. Όταν τελειώσεις το μπάσκετ, μακάρι να μην είναι σύντομα αυτό, να παίξεις ακόμα όσο αντέχεις. Ναι, να μην το λέμε, νομίζω. Ναι, όποτε τελειώσεις, όποτε αποφασίσεις, τι θέλεις να κάνεις μετά? Wow. Okay, listen, γι' αυτό είναι, it's very... Κοίτα, μετά το που την αναγέννηση, όταν ξαναπήγα πέσει λόγω στο ότι δεν επιτύχαμε το στόχο που θέλαμε και θέλαμε όντως να τελειώσουμε με το δάχτυμα του κύπελλου, ίσως έβλεπα έναν τέλος εκεί. Αλλά είπα σου, επειδή το μπάσκετ είναι a big part of my life, αυτή η κίνηση πηγαίνοντας πίσω στον κεραυνό με τον coach, τον Ζάριτς, ο οποίος είναι ο κατάλληλος για μένα αυτή τη στιγμή, με μια τόσο ηρεμία, τόσο... απίστευτος άνθρωπος. Νιώθω αυτή τη στιγμή ότι προσφέρω στον μπάσκετ, όχι για μένα. Για μένα ναι, να αυτονώνομαι και να κάνω αυτό που αγαπώ, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι πραγματικά βοηθώ, δίνω πίσω στον μπάσκετ τι μου έδωσε εμένα. Δηλαδή έχω συμπαίχτρες μου νεαρές που βλέπω πόσο what they can do and what I want them to do and I feel that I can help them to do that. Μετά, είπαμε, κάνοντας αυτό με τη FIBA,
Θέλω να μείνω σίγουρα somehow ενεργή within basketball. Σίγουρα κάποια στιγμή όχι σαν παίχτρια. I just want to give back and I want to help people understand that Beidon basket can give you so much, whether it's your social skills, your team skills, your commitment, the growth mindset, not to give up. Every loss is a win. There's so much that I just want to help. Θέλω να βοηθήσω στα νεαρά παιδιά, τα νεαρά ταλέντα, ότι you can do everything. Δηλαδή, να σπουδάζεις και να είσαι σωστός μαθητής και ταυτόχρονα να είσαι και ένας σπουδαίος παίχτης. Το έκανα και εγώ όταν, whether it was at the academy, δηλαδή πηγαίνοντας σαν μαθήτρια στην ακαδημία, μα έπρεπε να διαβάζεις, να πιάνεις τους βαθμούς που ήθελε η ακαδημία. Ταυτόχρονα όμως να πιένω στους προπονήσεις μου. Τι σημαίνει ότι έπρεπε να ήμουν organized, και να δίνω the right time for studying and the right time for playing. And I think τώρα αυτόν τον ρόλο που την FIBA as a mentor θέλει τους αθλητές να έρχονται και να συζητούν, ας πούμε, να μοιράζουν the problems that they face with this pressure of having to be a good student and a good player. Because υπάρχει pressure, βέβαια. So θέλω να νιώθω ότι ίσως να έχω κάτι με την Ομοσπονδία μας να βοηθήσουμε κάπως, ειδικά μέσω της εθνικής, γιατί είναι εκεί που έχει pressure στο να φεύγουνε, να έχουν μαθήματα, εξετάσεις αυτά και ταυτόχρονα να βγαίνουν να κάνουν represent την Κύπρο για το άθλημα που αγαπούν. So, εντάξει. Πολλοί λένε, θα γίνεις coach, ξέρω εγώ. Για αυτή τη στιγμή δεν το έχω ίσως σαν σκοπό. Νομίζω θέλω, επειδή είμαι και δασκάλα, νομίζω μπορώ να βοηθήσω with different ways. I already give what I give for Το my children mentoring. at school, maybe not as a coach. Ναι. Chris, θέλω να κλείσω με εκείνο το ωραίο το μήνυμα που έστειλες. Νομίζω κλείσαμε, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ καιρό. Και είμαι σίγουρος ότι μόνο να κάνω μια ιστορική αναδρομή στον μπάσκετ μέσα από σένα θα ήταν ένα podcast από μόνο του. Και είμαι για τις ιστορίες. Μου είπες για το χιόνι στη Ρωσία, Έχουν για πολλά πολλά. άλλα. Θέλω να κλείσουμε εδώ τη συνέντευξή μας σήμερα. Chris Mercouri, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια που κάνεις στο μπάσκετ, στο άθλημα μας. Και εγώ thank you. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Και a big, big special thank you for every single one of my coaches που με είχε. Such an important role to have a coach που έχω πάρει που όλους κάτι. Ίσως ξέχασα να αναφέρω και τον coach τον Kevin, τον Florent, που μου είπε ο Kevin, που για μένα αυτός legend, γιατί έπαιξε και αυτός σε ποια ηλικία, ας πούμε, Στα 50 έπαιζε. που μου είπε, έχεις ακόμα χρόνια μέσα σου. Και Ναι, μου είσαι είπε μικρή για τον Κέβιν, εσύ είσαι μικρή ακόμα. μου είπε να βρεις μια ομάδα την οποία απλά να σε βάλει έξω να κάνει σου και να είναι ανάγκη να παλεύεις κάτω από το καλάθι. So, ίσως Ναι. να σου απαντήσω στην τελευταία σου ερώτηση. Ίσως μπορεί και του χρόνου να παίξω. Αν έβρω μια ομάδα που θα θέλει απλά να μου δίνει την μπάλα και να σουτάρω. Έχει πολλά χρόνια που θέλω να γίνω σουτέρ, είπαμε. Okay, Ναι. so. Πρέπει να μπαίνουν όμως τα σιούτ. Πρέπει να μπαίνουν Δεν κιόλας, ανάγκη όχι να είμαι μόνο. post-player και να σκοτώνουμε Σωστό. κάτω από τα καλάθια. Σωστό. Chris, Αυτά. Thank you so ευχαριστώ much. πολύ. Με Thank την you so Chris, much. λοιπόν, την ευχαριστούμε. Κλείσαμε το επεισόδιο μας σήμερα. Ραντεβού ξανά στο επόμενο επεισόδιο του CBF Podcast.